Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο μαζί με την καλά βιομηχανία Αλάμπρα και σήμερα θα φτιάξουμε το πιο γρήγορο acai bowl. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Είναι, όπως είπα πριν, γρήγορη, οικονομική είναι, για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Είναι superfood, υπάρχουν πολλά φρούτα μέσα, υπάρχουν γιαούρτια, υπάρχουν χυμή της εταιρείας Αλάμπρα και πάμε να τα βάλουμε όλα στο blender, γιατί αυτό θα κάνουμε. Έχουμε ανάμειχτα φρούτα, σπουδάσους, φράουλες, μούρα. Μπορείτε αυτά που έχετε στο σπίτι σας και πάνε να χαλάσουν να μην τα πετάξετε, να τα βάλετε στην καύσιξη και να φτιάξετε αυτή την υπεροχή συνταγή που έχουμε σήμερα. Για κάποιους που δεν υπάρχουν στο σπίτι τους φρέσκα φρούτα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υψημένα. Λοιπόν, έχουμε βάλει στον κάτω του blender τα καλεψυγμένα φρούτα που εμείς πήγαμε να χαλάσουν και τα καλαψύξαμε. Είπαμε πριν μπορείτε να βάλετε και καλεψυγμένα και θα προσθέσουμε μέσα χυμό ρόδι, φυσικό χυμό ρόδι από την εταιρεία Αλάμπρα. Έχουμε βάλει κατεψυγμένες μπανάνες, τις οποίες έχουμε κόψει σε ροδέλες και acai powder σε σκόνη. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και acai fruit puree, το οποίο είναι καλεψυγμένο, εξαρτάται τι θέλει να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Το acai powder συνήθως είναι στα 20 ευρώ, το βρίσκουμε σε καταστήματα με βιοτεχνικά προϊόντα και είναι λίγο πιο πρακτικό να με ρωτάτε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Πώς τη γραΐδα μου μοιάζει. Λοιπόν, τέλειο χρώμα. Για να το δούμε, να το δω. Και μας έχει δώσει εννοείται και η γεύση από τον εξαιρετικό χυμό ρόδι που υπάρχει μέσα στα φύλλη και μήλο. Και σίγουρα γεύση. Είναι σημαντικό να είναι αυτή η υφή που βλέπετε εδώ, γιατί είναι αυτή η γλοιώδης υφή που λέμε από τις μπανάνες. Όταν το βλέπετε, τέλειο. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα προσθέσουμε μέσα chia seeds, τα οποία θα μουγιάσουν στην ουσία για ένα βράδυ στο ψυγείο και τα ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο μέσα στο acai bowl και θα προσθέσουμε και το γιαούρτι αφού παγώσει το μήμα μας πρώτα. Θα το βάλουμε περίπου μια ώρα στο ψυγείο και μετά θα βάλουμε το γιαούρτι μέσα. Το γιαούρτι της γιαγιάς, τη γιαγιάς της καγουλούς που πάει με όλα, έχουμε κάνει τα πάντα με αυτό το γιαούρτι. Απλά το γιαούρτι δεν θέλουμε να το προστοποιήσουμε γιατί θα γίνει πολύ πιο ρευστό το μήμα μας. Θέλουμε να το ομογενοποιήσουμε μαζί με την μαρίς αφού παγώσει το μήμα μας. Οπότε παγώνουμε για περίπου μια ώρα το μήμα με το ασάι. Τώρα το φάω γίνεται. Και θα προσθέσουμε στη συνέχεια το γιαούρτι με αυτήν την κίνηση. Λοιπόν, και αφού έχουμε ομογενοποιήσει και το γιαούρτι μέσα, βλέπετε τι ωραίο χρώμα έχει και τι υφή μας έχει δώσει το γιαούρτι, μας έχει δώσει και σώμα, γι' αυτό δεν το προστοποιήσαμε, γιατί αν το προστοποιήσουμε θα μιλούσαμε τώρα για ένα πολύ υγρό μείγμα. Λοιπόν, έχουμε το πιάτο μας, πάμε να βάλουμε μέσα το ασάι, το οποίο μπορεί να το δοκιμάσετε και για πρωινό και για ενδιάμεσο και για βραδινό. Έχει τόσα πολλά, τόσες πολλές θρεπτικές αξίες τις οποίες ακόμα και εγώ δεν γνωρίζα, πρόσφατα το έμαθα. Ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με διατροφή. Λοιπόν, και το βάζουμε στο πιάτο μας και πάμε να το γαρνίρουμε με ό,τι φρούτα επιθυμούμε. Εμείς θα βάλουμε μπανάνα, θα βάλουμε μούρα, θα βάλουμε γρανόλα, θα βάλουμε lime. Και που είμαστε στο τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω εξοδεύσαμε περισσότερο χρόνο στο να στήσουμε το acai bowl παρά το να το φτιάξουμε. Είναι πολύ εύκολο να το δοκιμάσετε, ειδικά με αυτά τα δύο υπέροχα προϊόντα από την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα, το γιαούρτι της γιαγιάς και το φυσικό χυμό ρόδι με μήλο, πορτοκάλι και κόκκινο σταφύλι. Συν τα γαμιδρούς που βάλαμε, την γρανόλα μας που είναι σπιτική εννοείται, θα δώσουμε και τη συνταγή. Φράουλες, μπανάνες, ο καθένας μπορεί να το γαρνίρει όπως θέλει. Κάποιος μπορεί να το φάει μόνο με κρεμόλα χωρίς φρούτα, αλλά νομίζω με τα φρούτα πάει σε άλλο επίπεδο.
Δοκιμάστε το και πραγματικά δεν θα χάσετε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!